Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκίνησε η σταδιακή προκήρυξη των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν στην πρόσληψη και κατάρτιση 27.430 ανέργων του ΟΑΕΔ. Χθες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων ή την απασχόληση 1.295 άνεργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών που απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Εντός του Ιουλίου θα ανοίξουν και 10.000 θέσεις εργασίας για άτομα 55 ετών και άνω, άλλες 2.000 θέσεις για άτομα με αναπηρίες και αποφυλακισμένους, ενώ ο μήνας θα κλείσει με την προκήρυξη 3.500 θέσεων κοινοφελούς εργασίας σε 17 δήμους. Καθημερινά πραγματοποιούνται 730 κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και γενικότερα τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 90.000 κατασχέσεις, εκ των οποίων 24.000 μόνο τον μήνα Μάιο, με την Ανεξάρτητη Αρχή να στοχεύει και στην περαιτέρω αύξηση του αριθμού των κατασχέσεων. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιών και νέων ανέρχεται στα 95 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε περίπου 4 εκατομμύρια ανέρχονται οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο. Πως η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται και στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος, έκρινε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η Τράπεζα έχει επικαλεστεί απαλλακτική διάταξη του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπει απαλλαγή πληρωμής παντός φόρου ή τέλους. Δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος, παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου, η οποία και θα εκδώσει τελική γνωμοδότηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκη τιμών να κυμαίνει 828,84 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,39% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.